Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πρακτικό βίντεο. Πρωτού ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, εάν δεν το πράξατε ήδη. Και αν σα αρέσει το βίντεο, μοιραστείτε το με του φίλου σα στα κοινωνικά δίχτυα. Βάλτε μα και ένα χεράκι, ένα thumbs up, πατήστε το like, να βοηθήσουμε το κανάλι μα να αναπτυχθεί. Λοιπόν, πώ προετοιμάζομαι πριν από τη συνεδρία με τον ή τη ψυχολόγο μου. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από εμάς κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό εδώ το κανάλι στο YouTube είναι σε διαδικασία προσωπικής ψυχοθεραπείας. Όμως δεν έχουμε τόσο καλά αναπτυγμένη την κουλτούρα της ψυχοθεραπείας και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την προετοιμασία μας για την επόμενη συνεδρία. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο καθένας από εμάς επιλέγει να κάνει ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο που να ταιριάζουν, με έναν ψυχολόγο που να υπάρχει θεραπευτική συμμαχία, therapeutic rapport, με έναν ψυχολόγο που να νιώθουν ότι όντως αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για μένα, με καταλαβαίνει, μιλάμε την ίδια γλώσσα και βρισκόμαστε συντονισμένοι. Χρειάζεται να έχουμε μια καλή θεραπευτική σχέση για να δουλέψει η θεραπεία μας. Ο κάθε ψυχολόγος έχει τη δική του τακτική όσον αφορά στο αν θα δώσει homework, αν θα δώσει εργασία για το σπίτι στους θεραπευόμενους του ή όχι. Κάποιοι ψυχολόγοι όντως δίνουν ασκήσεις, τις οποίες ζητούν από τους θεραπευόμενους τους να κάνουν. Οι ασκήσεις που μας βάζει ο ψυχολόγος μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Μπορεί να μας ζητήσει να ακούσουμε ένα ηχητικό που έχει ετοιμάσει ειδικά για μας και να το ακούσουμε σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα ήσυχο περιβάλλον, να κλείσουμε τα μάτια μας και να κάνουμε αυτά που μας προτρέπει να κάνουμε στο ηχητικό. Η δικιά μου ψυχόλογος το κάνει αυτό το πράγμα, ετοιμάζει ηχητικά ειδικά για τον κάθε θεραπευόμενο, τα οποία τα αποστέλνει και λέει μέχρι να ξανάρθεις, κάνει αυτή την άσκηση, σου λέει στο ηχητικό ότι πρέπει να καθίσει κάπου ήσυχα, κάπου σκοτεινά, να κλείσει τα μάτια και να ακολουθήσει τι οδηγίε που σου δίνει στο ηχητικό. Κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι μπορεί να σε βάλουν να κάνει το λεγόμενο journaling, να γράψει, να καταγράψει συναισθήματα, να καταγράψει συμβάντα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα, αναλόγω με την περίπτωση του κάθε θεραπευόμενου και ποιο ζήτημα θέλει να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει. Έχουμε μιλήσει σε κάποια βίντεο πρόσφατα, για παράδειγμα, για τα ημερολόγια συναισθηματικού φαγητού ή για τα ημερολόγια συναισθημάτων α, για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν τη συναισθηματική απορρίθμιση. Ε, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, εφόσον κάνουμε ψυχοθεραπεία και στην περίπτωση που ο ψυχολόγος μας ή η οι ψυχολογος μας, μας βάζουν εργασία για το σπίτι, να κάνουμε εγκαίρος την εργασία για το σπίτι, να μην την αφήνουμε για τελευταία στιγμή. Ιδανικά να την κάνουμε μία-δύο μέρες πριν τη συνεδρία, ώστε να έχουμε το χρόνο να την κατανοήσουμε την, έδε, την άσκηση, να καταγράψουμε αυτά που μας ζητά ο ψυχολόγος μας, να καταγράψουμε, να τα σκεφτούμε αυτά που μας ζητά να σκεφτούμε και γενικότερα να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο ανάμεσα στις συνεδρίες δημιουργικά και κάνοντα τι εργασίε μα. Είναι κρίμα να πηγαίνουμε στη ψυχοθεραπεία, να πληρώνουμε την ψυχοθεραπεία, να μα βάζει ασκήσει ο ψυχολόγο μα και εμεί να μην τι κάνουμε. Με τον ίδιο τρόπο που είναι κρίμα κάποιο να κάνει ένα μάθημα ιδιαίτερο, να πληρώνει για το μάθημα, να κάνει τον κόπο να πηγαίνει στο μάθημα, αλλά να μην κάνει το homework, την εργασία για το σπίτι. Δεν βάζουν όμω όλοι οι ψυχολόγοι homework και δεν χρειάζεται να βάζουν όλοι οι ψυχολόγοι homework. Δεν σημαίνει δηλαδή αν ο δικό σα ψυχολόγο ή η δικιά σα ψυχολόγο δεν σα βάζει homework ότι δεν είναι καλό ψυχολόγο. Μπορεί να χρησιμοποιεί άλλε μεθόδου. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε homework, αλλά έχουμε την τάση κάθε τρει και λίγο, όταν μα απασχολεί κάτι, όταν μα στενοχωρεί κάτι, να θέλουμε να γράψουμε μήνυμα στο ψυχολόγο μα, στη ψυχολόγο μα ή να τον πάρουμε τηλέφωνο, να την πάρουμε τηλέφωνο, είναι καλή ιδέα να αρχίσουμε να κάνουμε καταγραφή των ανησυχιών μας παρά να τηλεφωνούμε αβέρτα κουβέρτα στο θεραπευτή μας ή στη θεραπευτρία μας. Να ξεκινήσουμε από μόνοι μας ένα ημερολόγιο καταγραφής των προβληματισμών μας. Είναι πολύ χρήσιμο να γράφουμε με το χέρι αυτά που μας απασχολούν. Καινούριε νευροψυχολογικές έρευνες δείχνουν ότι το να γράφει κάποιος με το χέρι ειδικά να καταγράφει αυτά που τον προβληματίζουν και αυτά που τον στενοχωρούν, τον βοηθάει να τα διαχειριστεί. Έχει να κάνει με τη διαδικασία της γραφής με το χέρι, με το πώς βλέπει το μάτι μας αυτό που γράφουμε και πώς συγυρίζεται μέσα στον εγκέφαλο μας. Το λέω έτσι με απλοϊκά λόγια, αλλά αυτό έχω μάθει τώρα τελευταίως, ότι έχει βρεθεί ότι το γράψιμο με το χέρι βοηθάει περισσότερο από ότι η συγγραφή, με τον υπολογιστή ή εγγραφή ήχου. Θα πρότεινα κάθε φορά που μας απασχολεί κάτι, να παίρνουμε αυτό το τετράδιο μας και να καταγράφουμε μια ερώτηση, την οποία θα στέλναμε σε μήνυμα στο ψυχολόγο μας ή στην ψυχολόγο μας, ή θα παίρναμε τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Ξαναλέω, ότι είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε τον ψυχολόγο μας σαν ένα μπέστι, έναν καλό μας φίλο, το οποίο παίρνουμε τηλέφωνο ή στο οποίο στέλνουμε μήνυμα αναπασά στιγμή. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το έχετε συζητήσει και στη θεραπεία σα τα όρια, ότι δεν ε, παίρνουμε τηλέφωνο ανάμεσα στι συνεδρίε ή δεν στέλνουμε μήνυμα εκτό και αν είναι για να κανονίσουμε την επόμενη συνεδρία ή για να ενημερώσουμε. Ότι έχουμε μια δυσκολία με την ώρα ή αν έχει συμβεί κάτι εξαιρετικά δύσκολο, εννοείται ότι αν συμβεί κάτι πολύ τραυματικό, θα επικοινωνήσει. Θα στείλει ένα μήνυμα, θα ενημερώσει, για παράδειγμα, ότι έχω βιώσει αυτό και αυτό και δεν νιώθω καλά. Και ήθελα να το γνωρίζει. Και ο ψυχολόγο, αναλόγω, θα το διαχειριστεί. Μπορεί να σου γράψει ευχαριστώ που μου το είπε. Θα το συζητήσουμε στη συνεδρία μα ή να σε προτρέψει να καταγράψει αυτά που νιώθει και να πάρει την καταγραφή στην επόμενη συνεδρία. Γενικά είναι χρήσιμο να γράφουμε αυτά που μας προβληματίζουν και όχι απλώς να τα γράφουμε, αλλά να πηγαίνουμε και να τα βλέπουμε ξανά. Και εγώ θα έλεγα με ένα στυλό να σβήνουμε αυτά που πλέον έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε μόνοι μας. Ή τα ερωτήματα τα οποία έχουμε απαντήσει μόνοι μας μέσα από την καθημερινή ψυχοεκπαίδευση και τον καθημερινό πνευματικό αγώνα προετοιμάζεσαι κατάλληλα για την ψυχοθεραπεία σου, αν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είσαι σε επαφή με τα συναισθήματα σου, είσαι σε επαφή με τη σκέψη σου και κάνεις κι εσύ ο ίδιος δουλειά για να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να διαχειριστείς τη σκέψη σου και τα συναισθήματα σου. Όταν πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, πάμε για να μιλήσουμε για εμάς. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη δική μας τη ψυχή. Στα πλαίσια της προετοιμασίας πριν από κάθε συνεδρία, είναι καλό να κάνουμε κάποιες βασικές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Τι συμβαίνει με εμένα? Σε ποιο σημείο βρίσκομαι σε σχέση με την κατάχτηση του στόχου μου? Γιατί όταν ξεκινά μια ψυχοθεραπευτική σχέση, θεραπευτής και θεραπευόμενος, ψυχολόγος και θεραπευόμενος βάζουν κάποιους στόχους για τη θεραπεία. Είναι καλά να ρωτούμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε ερωτήσεις αυτογνωσίας σε σχέση με το πού βρίσκομαι σε σχέση με τους στόχους μου, πόση πρόοδο έχω κάνει, αν έχω κάνει πρόοδο, αν έχω κάποια παλινδρόμηση και να βλέπουμε το πού βρισκόμαστε και πού στεκόμαστε εμείς σε σχέση με τους στόχους μας. Πάρα πολλές ώρες ψυχοθεραπεία σπαταλούνται, σπαταλιούνται, ούτω ώστε να πηγαίνει ο θεραπευόμενος και να μιλά για τους άλλους. Να λέει η μάνα μου μου είπε το ένα το άλλο το παράλληλο, η μάνα μου έκανε το ένα το άλλο το παράλληλο, ο πατέρας μου, ο σύντροφος μου, η σύντροφος μου, τα παιδιά μου και πηγαίνουν οι άνθρωποι στη θεραπεία και εκείνη την ώρα της συνεδρίας που είναι μεταξύ 40 και 50 λεπτά, αντί να την χρησιμοποιούν για να εξελίξουν τον εαυτό τους και να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τη χρησιμοποιούν μόνο για να κάνουν το λεγόμενο venting, να ξεσπούν. Δεν είναι κακό να ξεσπάσεις τη θεραπεία σου. Είναι ένα από τα προνόμια που έχει κάποιος που κάνει θεραπεία, ότι έχει ένα ασφαλές μέρος για να συζητήσει αυτά που τον προβληματίζουν, αυτά που την προβληματίζουν. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιούμε τη θεραπεία σαν ένα δικαστήριο, ένα νοερό δικαστήριο, στο οποίο θα πάμε να καταγγείλουμε αυτούς με τους οποίους είμαστε θυμωμένοι ή αυτούς που πιστεύουμε ότι μας έχουν αδικήσει και όχι για να ενσκύψουμε πάνω στα δικά μας ζητήματα και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Ξαναλέω, δεν είναι κακό να μιλήσεις για κάτι που σε προβληματίζει. Δεν είναι κακή ιδέα να αναφέρεις στη θεραπεία σου κάποια περιστατικά τα οποία σε έχουν στενοχωρήσει, αλλά η εστίαση να είναι στο πώς νιώθω, γιατί νιώθω έτσι, γιατί έχω απορριθμιστεί από αυτό το περιστατικό, ποιο δικό μου κομμάτι έχει ενοχληθεί από αυτό που συνέβηκε, πώς μπορώ εγώ να βελτιώσω την κατάσταση. Πάμε να κάνουμε θεραπεία εμείς και εστιάζουμε σε εμάς, όχι στους άλλους. Να μην μιλήσω για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ένας θεραπευόμενος, μια θεραπευόμενη σπαταλούν δεκάδες συνεδρίες για να μιλάνε για ένα πρόσωπο με το οποίο έχουν το λεγόμενο λίμερανς, έχουν ένα ερωτικό κόλλημα με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν βρίσκονται σε σχέση και πάνε και συζητούμε τις ώρες, μου είπε έτσι, έκανε έτσι, φόρεσε αυτά τα ρούχα, πώσταρε αυτό στο Instagram, πώσταρε αυτό στο Facebook, τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να είναι το ένα, τι μπορεί να είναι το άλλο. Είναι κρίμα να έχουμε στα χέρια μας αυτό το μεγάλο δώρο της ψυχοθεραπείας, να πληρώνουμε αυτή την ώρα για να θεραπεύουμε τη ψυχή μας και αντί να κάνουμε θεραπεία, να κάνουμε μια εξιστόρηση και ένα μυρικασμό των κολλημάτων μας. Αυτό φυσικά θα μας το πει και ο θεραπευτής μας, η θεραπεύτρια μας. Μπορεί να μας το τονίζει ο ψυχολόγος μας ή η ψυχολόγος μας ότι μιλά συνέχεια για αυτό το πρόσωπο και έχει ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας να λες τι σκέφτεσαι για αυτό το πρόσωπο ή τι μπορεί να συμβαίνει με αυτό το πρόσωπο και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για σένα. Δεν έχεις μιλήσει καθόλου για το πώς νιώθεις εσύ. Δεν έχεις μιλήσει για παράδειγμα για το πρόβλημα της μοναξιάς σου. Δεν έχεις μιλήσει για τα συναισθήματα σου. Δεν έχεις μιλήσει για τα θέματα εκείνα τα οποία ίσως και να αποτελούν τα αίτια για να έχεις τέτοιες εκδηλώσεις α, όπω όπως το Λίμερανς. Μπορεί να μα το λέει ο ψυχολόγο μα. Μπορεί να μα το λέει η ψυχολόγο μα, αλλά εμεί να μην θέλουμε να το ακούσουμε. Θα μου πείτε, δικά μα είναι τα λεφτά. Εμεί πληρώνουμε για την ώρα που πάμε να κάνουμε θεραπεία. Τι σε νοιάζει εσένα, δεν με εμένα. Απλώ επειδή με ρωτήσατε πώ προετοιμάζομαι για μια θεραπευτική συνεδρία, σα λέω αυτέ τι γνώμε, αυτέ τι οδηγίε, αν θέλετε και αν θέλετε τι ακολουθείτε, τι υιοθετείτε και τι ακολουθείτε. Αν θεωρείτε ότι είναι άχρηστε, παρακάμψτε τες. Μιλάω αυτή τη στιγμή και ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια η ίδια, αλλά και ως θεραπευόμενη. Κάθε φορά που έχω συνεδρία, εγώ ίδια με τη δικιά μου τη ψυχολόγο, Προτού καθίσω, γιατί γίνεται online η συνεδρία, προτού καθίσω στον υπολογιστή, θα περάσω ένα χρονικό διάστημα α, μπορεί να είναι ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, μπορεί το κάνω αυτό ενώ κάνω το πρωινό μου ντουζ ή ενώ κάνω περπάτημα έξω στη φύση και να σκεφτώ τι γίνεται με μένα, πού πάω, πού βρίσκομαι σε σχέση με τους στόχους μου, σε σχέση με τον πνευματικό μου αγώνα, σε σχέση με την ψυχοθεραπευτική οδό που έχουμε ανοίξει. Τι είναι σημαντικό να αναφέρω γιατί έχω μία ώρα την εβδομάδα, που στην ουσία είναι 45-50 λεπτά, που μπορώ να μιλήσω για αυτά που με απασχολούν. Άρα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ώρα στο μέγιστο. Use it to the fullest. Να μην σπαταλίσω αυτή την ώρα για να αναφέρω στη ψυχολόγο πληροφορίες αχρίαστες, άσχετες, κουτσομπολίστικες ίσως ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν θέλω να σας τρομάξω και να σας κάνω να αποκτήσετε άγχος, μην τυχόν και πείτε κάτι πιο χαλαρό και πιο light στη θεραπεία. Στη θεραπεία μπορεί να πούμε και ένα αστείο, μπορεί να σκάσουμε και ένα χαμόγελο, μπορεί να σκάσουμε και ένα γέλιο, αλλά είναι καλά να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να δουλέψουμε. Και δουλεύω όταν εστιάζω στον εαυτό μου. Δουλεύω όταν συζητώ με τον την ψυχολόγο μου τα πραγματικά ζητήματα που με απασχολούν και όχι τα συμπτώματα, όχι αυτά που βρίσκονται στην επιφάνεια. Επίσης, ένας άλλο τρόπος να προετοιμαστεί κάποιος για την ψυχοθεραπευτική συνεδρία του είναι να παρακολουθεί καθημερινά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μας και έχουμε ήδη Κάποιε χιλιάδε βίντεο που είναι ανεβασμένα στο κανάλι μα, και αν παρακολουθήσουμε κάποιο βίντεο το οποίο μα δώσει κάποια insight, δηλαδή μα βοηθήσει να δούμε κάποια ζητήματα μέσα μα, να τα καταγράφουμε αυτά. Είναι καλό να καταγράφουμε κάποια κέρια σημεία, ε, ένα σκελετό πριν πάμε στη συνεδρία. Για παράδειγμα, αύριο έχω συνεδρία και γράφω στο χαρτί μου ή στο ημερολόγιο μου το ψυχοθεραπευτικό. Αύριο θέλω να μιλήσω για το ζήτημα Α το οποίο το έχουμε συζητήσει ξανά και τώρα βρίσκουμε σε αυτό το σημείο. Ή έγινε ένα περιστατικό το οποίο με βοήθησε να καταλάβω ότι έχω ακόμα ζήτημα με τη ζήλια, για παράδειγμα. Ή ε, αυτή την εβδομάδα έγινε ένα συμβάν στο οποίο αντιλήφθηκα ότι δυσκολεύομαι να διαχειριστώ την παρορμητικότητα μου. Άρα θα μιλήσω για αυτό το ζήτημα με τον ή τη ψυχολόγο μου. Ή έπιασα τον εαυτό μου να νιώθω μια μελαγχολία σε στιγμές που δεν συνέβαινε κάτι γύρω μου που να εξηγεί αυτή τη μελαγχολία. Ή είδα κάποια όνειρα που με προβλημάτισαν. Καταγράφουμε και τα όνειρα μας. Χωρίς να σημαίνει ότι τα όνειρα που βλέπουμε είναι προφητικά, είναι διαγνωστικά, αλλά το περιεχόμενο των όνειρων μας μπορεί να είναι χρήσιμο για το θεραπευτή μας για να καταλάβει ποια ζητήματα μας απασχολούν και επίσης καταγράφοντας τα όνειρα και συζητώντας τα όνειρα με τον ή τη ψυχολόγο μας μπορεί να καθησυχαστούμε γιατί αρκετές φορές οι άνθρωποι τρομάζουν από τα όνειρά τους και νομίζουν ότι ένα όνειρο που βλέπουν είναι απόδειξη για παράδειγμα ότι έχουν κάποια επιθυμία που δεν την είχαν αντιμετωπίσει ενώ στην πραγματικότητα το όνειρό τους να είναι καθαρά μια μηχανική κατασκευή του εγκεφάλου τους ο οποίος προσπαθεί να συγυρίσει τις πληροφορίες που μαθαίνει καθημερινός. Άρα πριν από μία συνεδρία καταγράφουμε συναισθήματα, καταγράφουμε προσωπικούς στόχους, καταγράφουμε ε, τα όνειρά μας, καταγράφουμε ερωτήματα, πράγματα που μα έχουν προβληματίσει και έχουμε στο μυαλό μας ότι πάω στη συνεδρία για να μιλήσω για μένα και για να πάρω εγώ εφόδια να καλυτερεύσω τον εαυτό μου. Κλείνοντας αυτό το βίντεο θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες συνεδρίες οι οποίες θα είναι άβολες. Υπάρχουν κάποιες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες κατά τις οποίες δεν θα ξέρω τι να πω. Θα υπάρχουν άβολε σιωπέ. Δηλαδή εγώ όταν είμαι θεραπευόμενος ή θεραπευόμενη μπορεί να μην ξέρω τι να πω. Μπορεί να νιώθω μπλοκαρισμένος, μπορεί να ντρέπομαι. Και είναι καλά σε αυτές τις συνεδρίες να λέω την αλήθεια στο θεραπευτή μου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί, αλλά να πω αυτό που σκέφτομαι ή με ρώτησε κάτι το οποίο με έφερε σε δύσκολη θέση και θέλω να το δούμε γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση. Αυτέ οι συνεδρίε οι σιωπηλέ ή με τι πολλέ σιωπέ, αυτέ οι συνεδρίε οι δύσκολε μπορεί να νομίζουμε ότι δεν είναι χρήσιμε και ότι χάσαμε το χρόνο μα αν πήγαμε στη συνεδρία και δεν προλάβαμε να πούμε πολλά ή δεν προλάβαμε να ανοίξουμε πολλά θέματα. Μπορεί όμω αυτέ οι συνεδρίε να είναι εξαιρετικά χρήσιμε στη ψυχοθεραπευτική μας Πορεία. Γιατί θέλω να θυμάστε ότι ανεξαρτήτως του ποια ποιε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους χρησιμοποιεί ο ψυχολόγος μας ή η ψυχολόγος μας, το πιο βασικό θεραπευτικό εργαλείο στη ψυχοθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση. Να είμαστε παρόντες στη θεραπευτική μας σχέση, να είμαστε εντάξει στο ραντεβού μας και να πηγαίνουμε στον στη ψυχολόγο μας, έστω και αν νιώθουμε πάρα πολύ καλά και ότι δεν υπάρχει λόγο να πάμε για πρώτε βοήθειε ή έστω και αν νιώθουμε πολύ άσχημα και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε μία συνεδρία. Η συνέπεια στι συνεδρίε είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στον απαιτούμενο χρόνο. Εάν κάποιο παραλείπει συνεδρίε, εάν κάποιο ακυρώνει συνεδρίε, τότε κάνει ζημιά στη θεραπευτική σχέση. Όσο είχα το γραφείο, είχα κάποιου κανόνε ότι αν κάποιο ακυρώσει για δεύτερη φορά ραντεβού. Ε, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τι συνεδρίε του, γιατί γνωρίζω ότι όλοι μα, εάν θέλουμε, θα πάμε στο ραντεβού. Εάν η δεν θέλουμε, θα βρούμε λόγου για να μην πάμε στο ραντεβού. Ή, οι συχνέ αλλαγέ των ημερομηνιών και τη ώρα τη συνεδρία ήταν για μένα κάποια στοιχεία τα οποία συζητούσα εννοείται από την αρχή. Με έναν καινούριο θεραπευόμενο συζητούσα και έλεγα ότι μπορούμε να ορίσουμε από την αρχή τη συχνότητα των συνεδριών. Κάποιοι άνθρωποι επέλεγαν τη συχνότητα δύο φορέ το μήνα και λόγω χρόνου και λόγω οικονομικών συνθήκων. Όμω ήταν πάρα πολύ ακριβείς στι συνεδρίε του. Ερχόντουσαν όποτε είχαν συνεδρία και τελειώνοντα η προηγούμενη συνεδρία. Και την ώρα που τελείωνε η προηγούμενη συνεδρία, όριζαν την επόμενη. Είχαν σταθερέ μέρε ε, οι ημερομηνίε τις οποίε γίνονταν οι συνεδρίε. Ε, και ήξεραν από την αρχή ότι ναι, άνθρωποι είμαστε shit happen. Μπορεί να συμβεί κάτι απρόπτω, αλλά αν κάποιο ακυρώνει ξανά και ξανά τη συνεδρία του ή αλλάζει ξανά και ξανά την ώρα τη συνεδρία του, αυτό δείχνει κάποια εσωτερική αντίσταση, δείχνει ένα αντικίνητρο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε στη ψυχοθεραπεία και όχι να το αφήσουμε να περάσει. Επίση, θέλω να πω ότι στη μακρά πορεία μου Uh, όπου έχω εργαστεί ιδιωτικά ως ψυχολόγος, έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα χρήματα για να κάνουν συχνά ψυχοθεραπεία, έκαναν πολύ αραιά ψυχοθεραπεία και παρόλα αυτά, επειδή αντιμετώπιζαν την ψυχοθεραπεία τους με σοβαρότητα και ήταν σοβαροί ως προς τη ψυχοθεραπευτική του σχέση, κατάφεραν να έχουν αποτελέσματα, ενώ άλλοι άνθρωποι που είχαν τα χρήματα, το χρόνο, την ευχέρεια να ορίζουν συχνές συνεδρίες, οι οποίοι όμως δεν εστίαζαν στον εαυτό τους και δεν εστίαζαν στη μέγιστη χρησιμοποίηση του χρόνου στη θεραπεία, δεν είχαν παρόμοια καλά αποτελέσματα. Εδώ θέλω να πω ότι ένας ψυχολόγος κουράζεται πολύ λιγότερο αν έχει απέναντι του ένα θεραπευόμενο ο οποίος έρχεται προετοιμασμένο στη θεραπεία και μιλάει επί της ουσίας, παρά αν έχει κάποιο θεραπευόμενο ο οποίος έρχεται στη θεραπεία και μιλάει περί ανέμων και υδάτων και δεν έχει προετοιμαστεί σε σχέση με το να εστιάσει στον εαυτό του και στα ζητήματά του. Οι ψυχολόγοι επιδιώκουμε και θέλουμε οι θεραπευόμενοι μας να είναι to the point, να μιλάνε με σαφήνεια, να έχουν προετοιμάσει υλικό, να έχουν καταγράψει τις σκέψεις τους, τα ερωτήματα τους, παρά να έχουμε ένα θεραπευόμενο που έρχεται και δεν ξέρει τι να πει. Αυτά, αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτές είναι οι απόψεις μου. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια δικέ σα απόψει και ιδιαίτερω αν είστε συνάδελφοι ψυχολόγοι, αν έχετε κάτι να προσθέσετε ή κάπου να συμφωνήσετε, κάπου να διαφωνήσετε, θα χαρώ να το διαβάσω στα σχόλια. Και αν είστε θεραπευόμενοι οι οποίοι έχετε βρει ότι υπάρχουν κάποιες τακτικές ή κάποιες μέθοδοι που σας βοηθούν να προετοιμαστείτε καλύτερα για τη θεραπεία σας, γιατί όχι, μοιραστείτε το στα σχόλια. Σας στέλνω την αγάπη μου.